Ήταν μια νύχτα παράξενη στο μικρό υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά. Κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μας ζητούσε χρήματα και χαμογελούσε χαμένος στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί να χαθεί ξαφνικά όταν ο ήλιος χαράξει, έρχεται η σκοτεινιά. Και είναι μόνο τότε που μια γύφτισσα μπορεί να διαβάσει το χέρι σου και μετά να χαθεί σε εκείνα τα σπίτια που κυλάνε με τροχούς εδώ και εκεί, σε ένα κόσμο από λαϊνούς. Έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει, μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας, σε ένα κόσμο μεγάλο. Το μυαλό μου κεγόταν σε μια στάση. Κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός στο στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες. Σε κανένα δεν είπες πως την αγάπησες. Όπως κανένα δεν ενδιέφερε πως εσύ μεγάλωσες. Πως πριν από μια προσευχή με το Θεό μάλωσες. Κι αν δεν είχες ένα φίλο, τότε θα είχες ένα σκύλο ή ένα τείχο να μιλάς. Ή του δρόμου το στήλο. Και κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία ενός ανθρώπου που ζητούσε αγάπη στο τέλος του δρόμου. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας, σε ένα κόσμο μεγάλο. Περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλο, γελώντας ή κλαίγοντας, σαν ένα κόσμο μεγάλο.